Το 2012 το Kickstarter άνθησε σαν υπηρεσία και μαζί του έφερε μια ευχάριστη έκπληξη για τους φίλους των Adventure Games. Η Revolution Software του Charles Cecil θα ζητούσε τη βοήθεια του κοινού για να επαναφέρει τη γνωστή σειρά στους υπολογιστές μας, με το τελικό ποσό που συγκεντρώθηκε να είναι σχεδόν διπλάσιο αυτό που είχε τεθεί ως στόχος. Έχοντας περάσει 15 χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου, αλλά και 6 από αυτή του τέταρτου και τελευταίου ως τότε μέρους της σειράς, το νέο project υποσχόταν επιστροφή στις ρίζες. Ξεκινώντας, η ιστορία μας μεταφέρει στην Ισπανία την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, όπου ο πίνακας La Maledixio θα κλαπεί από την έπαυλη μιας οικογένειας. Επιστρέφοντας στις μέρες μας, ο Τζόρτζ θα συναντήσει την Νίκο σε μια γκαλερί στο Παρίσι, στην οποία βρίσκεται πλέον ο ίδιος πίνακας, ο οποίος θα κλαπεί και πάλι, με τον ιδιοκτήτη της γκαλερί να πέφτει νεκρός. Βασικός πυλώνας γύρω από τον οποίο δένουν όλα αυτά είναι οι γνωστικιστές. Μετά από 2 απόπειρες για μετάβαση 3 διαστάσεις χωρίς την ανάλογη επιτυχία, η σειρά γυρίζει περίπου εκεί από όπου ξεκίνησε. Το 2D περιβάλλον πλέον συνοδεύεται από την παρουσία 3D μοντέλων για τους χαρακτήρες. Κατά τα άλλα διατηρείται η χαρακτηριστική ατμόσφαιρα μυστηρίου που χαρακτηρίζει τους προκατόχους του, με το στούντιο να παντρεύει για μία ακόμη φορά πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις με στοιχεία μυθοπλασίας. Στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού δίνεται έμφαση κυρίως στην ιστορία, ενώ οι γρίφοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εξαιρετικά απλοί και χωρίς ιδιαίτερη πρόκληση. Στο δεύτερο μέρος η κατάσταση αυτή αντιστρέφεται, με περισσότερους και πιο δύσκολους γρίφους και λιγότερη πλοκή. Στη διάρκεια της περιπέτειας θα συναντήσουμε αρκετούς παλιούς γνωστούς, οι οποίοι σίγουρα αποτελούν μια ευχάριστη νότα νοσταλγίας στη συνολική εμπειρία, αλλά δεν είναι αρκετή για να σώσει την κατάσταση. Για μια σειρά που βάζει σημαντικό μέρος της επιτυχίας της στους ιδιαίτερους χαρακτήρες που κάνουν εμφάνισή τους στα παιχνίδια, με σκοπό να σατιρίσουν πρόσωπα και καταστάσεις, θα περιμέναμε περισσότερες φρέσκες ιδέες. Οι γρίφοι, αν και όπως προαναφέρθηκε, ξεκινούν βιασμένα, στη συνέχεια επανέρχονται στα γνωστά επίπεδα της σειράς. Οι λύσεις τους απαιτούν inventory-based προσεγγίσεις, ενώ για μία ακόμα φορά θα χρειαστεί να αποκρυπτογραφήσουμε κείμενα από παπύρους. Επίσης δεν ξεφεύγουν από τα πλαίσια της λογικής, συνεπώς είναι αρκετά φιλικοί και προς τους νέους παίκτες του είδους, ενώ και ο κόσμος είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμπλέκονται πολλές περιοχές στην επίλυσή τους. Στον τεχνικό τομέα έχει γίνει για μία ακόμα φορά εξαιρετική δουλειά. Τα σχεδιασμένα στο χέρι backgrounds δένουν αρμονικά με τα 3D μοντέλα των χαρακτήρων, και ζωντανεύουμε τον καλύτερο τρόπο την περιήγησή μας σε αυτά. Το ίδιο ισχύει για τα voice-overs, όπου η παρουσία του Rolf Saxon ως George Stobart αποτελεί από μόνη της εγγύηση. Κρίνοντας τον τίτλο σαν σύνολο, το πρόσημα στο τέλος σίγουρα είναι θετικό. Το εγχείρημα για επιστροφή στις ρίδες πέτυχε, ξυπνώντας παράλληλα ευχάριστες αναμνήσεις. Με διάρκεια κοντά στις 15 ώρες, αποτελεί μια συμφέρουσα αγορά για την τιμή στην οποία διατίθεται. Monsieur? Are you Nicole Collard? Yes, can I help you? I need to sit down.